όπως ξέρετε άλλωστε, ο Μακρόν είχε πάει εκεί στην Κίνα ακριβώς προσπαθώντας να φέρει μια καταλλαγή στο τεράστιο πρόβλημα που έχουμε στην Ευρώπη. Οι Αμερικανοί φυσικά δεν ήθελαν καθόλου, είχαν εκνευριστεί. Ωστόσο η προσπάθειά του από την επίσκεψη αυτή στην Κίνα φάνηκε ότι δεν έπιασε τόπο. Σήμερα το πρωί σχολιάζει η Bloomberg, η Wall Street Journal και άλλες οικονομικές εφημερίδες ότι τελικά αυτό το παλικάρι, ο Μακρόν, δέχτηκε άλλη μια σφαλιάρα μέσα στο Παρίσι από τον πρεσβευτή της Κίνας, διότι μίλησε με διαφορετικό τρόπο, μίλησε σαν να λες και έχουν άλλου είδους καθεστώς χώρες όπως η Λετωνία, η Λιθουανία κλπ. Και αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει ένα προβληματάκι σήμερα, μια αναταραχή και μια επιφύλαξη. Έτσι, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μάλλον flat θα ξεκινήσουν, ενώ τα αμερικανικά με βάση τα futures του S&P 500 ειδοποιούν για πτωτικό ξεκίνημα. Mm-hmm. Τι είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα? Mm-hmm. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε αυτό που βλέπετε τώρα στον πρώτο μας πίνακα. Δηλαδή, έχουμε μια μικρή υποχώρηση για τον S&P 500. Ήταν οι μέρες των επιφυλάξεων και μια ελαφρά, εκτός από τον αγγλικό δείχτη, ενίσχυση στους χρηματιστηριακούς δείχτες της Ευρώπης. Και εδώ θέλω κάτι να πούμε. Θέλω να πούμε ότι τούτη την ώρα η Ευρώπη αντιμετωπίζεται διαφορετικά από την Αμερική σε όλα τα επίπεδα. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στις αξίες τις ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές που θέλω να τις προσέξετε. Άλλωστε και η ερώτηση της Μαρίας, η προηγούμενη ερώτηση της Μαρίας για το τι παίζει με το δολάριο, γιατί το δολάριο εξασθενεί, είναι μέρος από αυτήν ακριβώς την κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στους αισιόδοξους και στους συντηρητικούς όσον αφορά το μέλλον της παγκόσμιας ανάπτυξης. Πάμε λίγο πιο κάτω λοιπόν σήμερα να δούμε αυτή εδώ η εκκίνηση, αυτή εδώ μάλλον η εβδομαδιαία μεταβολή, τι έφτιαξε σαν διάθεση. Σαν διάθεση ρε παιδιά, έφτιαξε μάλλον μιζέρια, μίζερη διάθεση. Mm-hmm. Ο Νίκεϊ βέβαια έχει αρισμένα κέρδη, ο Κινέζικος όμως Hang Seng και η παρέα, οι υπόλοιποι υποχωρούν. Υποχωρούν γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη όσον αφορά τα κέρδη των εταιριών τεχνολογίας και οι εταιρείες τεχνολογίας στηρίζουν πάρα πολύ τα κινέζικα χρηματιστήρια. Πάμε τώρα να δείτε και το τι ακριβώς όλα αυτά έχουν επιφέρει στην... Εδώ είμαστε λοιπόν. Και αυτό που θα ήθελα να προσέξετε καλά είναι ότι η απόδοση των δεκαετών της Ιταλίας είναι ψηλότερη από την απόδοση των δεκαετών της Ελλάδας. Mm. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο επρότειναν η Société Générale αλλά και άλλες εταιρείες για μια ορθή διαχείριση στην αγορά ομολόγων, όπου έλεγε παίχτε κόντρα υπέρ των ελληνικών και κόντρα των ιταλικών σε ένα συνδυασμό που όσοι μπορούσαν να το καταλάβουν και το εφάρμοσαν, μάλλον θα είναι ευχαριστημένοι σήμερα. Οι αγορές λοιπόν δίνουν ευκαιρίες για κέρδη. Αλλά πρέπει να δεις από ποια μεριά θα προσεγγίσεις τα διάφορα επενδυτικά λιμάνια για να μπορέσεις να αποκομίσεις αυτά τα κέρδη. Θα περάσουμε στην επόμενη κάρτα λοιπόν. Να τα μας. Εδώ είναι όλα. Λοιπόν, εδώ... Ναι. Έχουμε το 101 ακόμα κάτι όσον αφορά το δίκτυο του δολαρίου. Αλλά ήθελα να σας πω ότι χτες, γιατί το FX δουλεύει συνέχεια, είχε πάει στο 1,10. Δηλαδή είχε ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το ευρώ έναντι του δολαρίου. Και αυτό ήταν η βάση για την εμφάνιση όλων αυτών των άρθρων που ειδοποιούσαν ότι γλιστράει το δολάριο, πόσο θα γλιστρήσει ακόμα και αν αυτό το πράγμα δικαιολογείται και επιτρέπεται. Σε εισαγωγικά το επιτρέπεται, εννοώντας ας πούμε ότι μήπως θα πρέπει να φοβηθούμε πολύ. Λοιπόν, λίγο αξίζει να φοβηθούμε αυτές τις μέρες. Γιατί όμως? Γιατί εκτός από την κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στις μετοχές και τα ομόλογα,
Είναι ανταγωνιστικές αυτές οι δύο αξίες επενδυτικά. Έχουμε μια πλήρη απογοήτευση για το πώς θα κινηθεί η παγκόσμια ανάπτυξη από εδώ και πέρα ή τουλάχιστον για μερικούς μήνες. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί βλέπουμε ότι ενώ ο ΟΠΕΚ ΣΥΝ είχε δηλώσει και όντως είχε επηρεάσει με τη δήλωσή του αυτή ότι θα περιορίσει την παραγωγή και είχε ανέβει τιμή του πετρελαίου, γρήγορα υποχώρησε και αυτή τη βδομάδα μάλιστα υποχώρησε με πολύ μεγάλο βηματισμό, που σημαίνει, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, πως αρχίζουν οι ανησυχίες και οι επιφυλάξεις να μεγαλώνουν και να απλώνονται όχι μόνο στις μετοχές αλλά σχεδόν σε όλα τα κομμάτια της παγκόσμιας κεφαλαγοράς. Πάμε τώρα και στο ωραίο μας το χρηματιστήριο, το ελληνικό, το δικό μας, το περήφανο. Δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε την εμφάνιση και μάλιστα την κατοχύρωση για τέταρτη φορά. Τις άλλες δύο ήταν ένα κλείσιμο και άλλες δύο ήταν αυτό που λέμε μέγιστο ελάχιστο, δηλαδή τοπικό ακρότατο, οι 1111 μονάδες. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που είδαμε στο ταμπλό την Παρασκευή και γενικότερα όλη την άλλη εβδομάδα επιτρέπει στο να πιστέψουμε και να περιμένουμε να έχουμε μια εξάντληση πιθανότατα της ζήτησης, του αγοραστικού ενδιαφέροντος, γιατί υπάρχει ο φόβος για το κατά πόσον η παγκόσμια ανάπτυξη και οι ρυθμοί και η αίσθηση που υπάρχει για το πώς θα αναπτυχθεί και θα προχωρήσει η οικονομία παγκόσμια θα μπορέσει να επηρεάσει αρνητικά ή θετικά, μάλλον την αρνητική επίδραση φοβούνται οι εγχώριοι φυσικά αναλυτές, διότι οι ξένοι θεσμικοί, όπως βλέπετε, αγοράζουν, τοποθετούνται, αυξάνουν τις θέσεις τους και δεν τους ενδιαφέρει και τόσο η τρέχουσα αναβάθμιση όσο ποντάρουν στη μελλοντική. Και αυτό είναι άλλωστε και το σωστότερο. Το χρηματιστήριο είναι προεξοφλητικός μηχανισμός. Και άρα ακόμα τώρα είναι θετικό το ότι βρισκόμαστε στη φάση της προεξόφλησης θετικών πραγμάτων. Δεν είμαστε στην ανακοίνωσή τους. Και να ξέρετε και ένα πράγμα. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι όταν θα πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, αυτό που λένε αυτοί, πότε θα πάρουμε, λοιπόν, τότε θα πέσει ένα ξεπούλημα που θα είναι όλο δικό μας. Δηλαδή, η επενδυτική βαθμίδα, η κτίση της επενδυτικής βαθμίδας είναι μια καλή είδηση, την οποία χτίζεις προσπαθώντας να την προεξοφλήσεις πριν ανακοινωθεί. Όταν ανακοινωθεί, τελείωσε. Ρευστοποιείς, γιατί ό,τι ήταν να κερδίσεις από την αύξηση της αποτίμησης κάποιες μετοχής ενός δείχτη, το κέρδισες. Και φανταζόμαστε, Κώστα, ότι και το άρθρο σου στην Αυτεμπορική που διαβάζουμε τον τίτλο «Απομείγμα ερεθισμάτων με άγνωση ποσόστοση ή δυναμική στην Αθήνα» εμπεριέχει ακριβώς αυτά που μας λες και τώρα. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, μάλλον εγώ το έχω γράψει. Ναι. Γιατί είναι, ο τίτλος είναι ιντριγκαδόρικος. Οπότε... Εντάξει. Αυτό, εγώ δεν θέλω να είμαι, να πούμε, μόνο ιντριγκαδόρος. Θέλω να είμαι και λίγο έτσι πληροφοριακός. Ναι, και έχω την εντύπωση ότι αυτό που αξίζει το κόμμα να κρατήσουμε είναι πως ναι, ίσως θα εκτονωθεί για μια περίοδο, μέχρι τις αρχές Μαΐου, η διάθεση για ρίσκο. Αλλά η προσωπική μου άποψη, με βάση βέβαια τη στατιστική εικόνα, έτσι, με τίποτα άλλο, με τη στατιστική εικόνα ως σήμερα, πιστεύω ότι αμέσως μετά θα υπάρξει αναπήδηση προς τα πάνω. Θα αναζητήσει δηλαδή καλύτερα επίπεδα τιμών η αθηναϊκή αγορά. Αυτά από μένα, Μαρία μου. Καλώς ήρθες, Ανέστη. Πιστεύω να πέρασες ωραία εκεί πέρα τώρα στις, αυτή το σύντομο χρονικό διάστημα που δεν ήρθες. Πολύ ωραία, πέρασα στην Ακτή Κονδύλια. Στην Ακτή Κονδύλια και έχει φοβερή θεά. Σε τα περιμένω να πιούμε καφέ εκεί πέρα. Σε περιμένω. Εντάξει, πολύ ευχαρίστω. Εγώ, όπως ξέρεις, έχω στανταράκι προγραμματάκι και μπορώ άνετα για μερικές, για κανένα τέταρτο, 20 λεπτό να τα πούμε και διαζώσεις. Άλλωστε, πάντα είναι ευχάριστο να μιλάω μαζί σου και το ξέρεις, γιατί έχουμε ξανασυναντηθεί σε άλλου είδους μετερίζια. Αλλά πάντα χρηματιστηριακά. Έτσι. Κώστα, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Αύριο το ραντεβού μας κανονικά, σωστά? Φυσικά, όλη την εβδομάδα δεν πρόκειται να πάω κατά σκήνωση, δεν μου το έχει ζητήσει κανένας. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Κώστα.
Γεια χαρά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν,